Κύριε Κατρίνη, αλήθεια δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει μετασχηματισμός της αγροτικής δραστηριότητας? Είναι πάρα πολύ απλό και πολύ ξεκάθαρο και το ξέρετε πολύ καλά, γιατί πάντα το εφαρμόσετε κι εσείς. Σημαίνει δηλαδή να μετατοπιστεί η αγροτική παραγωγική δραστηριότητα από τους βιοπαλαιστές αγρότες στους επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στην αγροτική παραγωγή. Δηλαδή, είναι τόσο δύσκολο αυτό? Γιατί ο κύριος Υπουργός μίλαγε συνέχεια για την αγροτική επιχειρηματικότητα. Και επί της ουσίας οι φραολοπαραγωγοί είναι αγρότες, οι καπιταλιστές. Έχουν τεράστια κεφάλαια, συγκεντρώνουν τη γη και πολύ φτηνά εργατικό δυναμικό, απροστάτευτο, ανυπεράσπιστο, κατά πάθλιες συνθήκες διαβίωσης. Να ποιο είναι το μέλλον το οποίο υπόσχεστε εσείς? Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Γιατί αυτοί δεν είναι σύμμαχοι των βιοπαλαιστών αγροτών, είναι αντίπαλοι. Τους βγάζουν από τη γη τους. Και από αυτή την άποψη και η κοινή αγροτική πολιτική που από κοινού ψηφίσατε, η αναθεώρησή της, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, τη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής όλο και λιγότερα χέρια θέλει. Και τη διατήρηση και ενίσχυση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα. Αλήθεια, ο αγροδιατροφικός τομέας είναι σύμμαχος του αγρότη ή αντίπαλος του? Τι θέλουν οι επιχειρήσεις επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων? Φτηνή πρώτη ύλη, που είναι η αγροτική παραγωγή. Άρα την αγοράζουν πυρ παρά από τον αγρότη, χωρίς να καλύπτει καν το κόστος. Άρα να η μία συμπληγάδα που αντιμετωπίζει ο αγρότης. Τον αγροδιατροφικό τομέα και η δεύτερη, που τον συνθλίβει, είναι οι πολυεθνικές με τα αγροτικά εφόδια και τα διάφορα φυτοφάρμακα, λοιπάσματα και που εκτινάσουν το κόστος παραγωγής. Σε αυτά πώς θα προστατεύεται ο αγρότης? Με κανέναν τρόπο. Και αντίθετα δεν έχει μόνο να αντιμετωπίσει αυτό το σφοδρό ανταγωνισμό από κολοσσούς που το συνθλίβουν, έχει να αντιμετωπίσει και τις κυβερνητικές πολιτικές. Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τα εγκυοβιωτικά έργα. Θα εκτοξεύσει την τιμή του αρδεύσιμου ύδατος, βεβαίως. Θα την εκτοξεύσει ακόμη περισσότερο. Δεύτερον, ποια είναι τα μέτρα για παρέμβαση στον προϋπολογισμό, κύριε Υπουργέ? Δεν εγγράφεται κανένα κονδύλι για επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Εμείς λέμε πρέπει να καταργηθεί ο φόρος στο πετρέλαιο το αγροτικό. Όχι μόνο οι εφοπλιστές. Κανένα κονδύλι δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό. Δεύτερον, με το μικροσκόπιο προσπαθούμε να βρούμε τις δαπάνες του Υπουργείου για την προστασία της αγροτικής παραγωγής. Υπάρχει άλλωστε καταπτυτικό μέσο για την αντιχαλαζιωτική προστασία? Κανένα. Σε ιδιώτες υδακοπροστασία. Σε ιδιώτες υδακοπροστασία και μια σειρά άλλα τέτοια μέτρα που θα μπορούσαν να προστατεύσουν και να στηρίξουν. Όπως επίσης και οι αποζημιώσεις από τα φυσικά φαινόμενα. Με τόσους κόπτες που έχει ο ΕΛΓΑ, όχι 100% αποζημίωση, αλλά είναι ελάχιστοι και με μεγάλη καθυστέρηση αυτοί που παίρνουν το αποζημίωση. Και στο κάτω-κάτω όλα αυτά τα ζητήματα δείχνουν την πτωτική πορεία των βιοπαλαιστών αγροτών. Από 723.000 που ήταν το 2009, το 2020 ήταν 530.000. Δηλαδή μείωση 26,6%. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι βιοπαλαιστές αγρότες, είναι το ζήτημα πώς θα μπορέσουν να ξεπεράσουν τα προβλήματα και έχουν συγκεκριμένους στόχους. Τιμή παραγωγής στον αγρότη που να του διασφαλίζει και το κόστος παραγωγής και να μπορεί να ζει και να, ο ίδιος και η οικογένειά του με αξιοπρέπεια. Και όχι αυτές οι προκαταβολές και οι διάφορες επιδοτήσεις που στο κάτω-κάτω διευκολύνουν στο να παίρνουν φτηνή πρώτη ύλη ο αγροδιατροφικός τομέας και οι οποίες μειώνονται και αυτές λόγω της κοινής αγροτικής πολιτικής που έχετε συναποφασίσει.